Ναι, είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί από το πρωί έχουμε όχι πολύ κόσμο, θα έλεγα. Ήρθαν ήδη, μόλις άνοιξαν οι πόρτες, ξεκίνησαν οι πρώτοι επισκέπτες. Μια πολύ ωραία μέρα για μας, γιατί το μουσείο μας που το φροντίσαμε τόσο πολύ, το οργανώσαμε. Θεωρώ ότι έχουμε προσέξει όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις πλευρές. Φτάσαμε πλέον στη μέρα να το αποδώσουμε στο κοινό, να το αποδώσουμε στους κατοίκους των Χανίων, στους επισκέπτες των Χανίων, στην Κρήτη, της Κρήτης και της Ελλάδας, εννοείται τους επισκέπτες ολόκληρους. Οπότε είναι πραγματικά μια συγκινητική μέρα, γιατί φεύγει πλέον από τα χέρια μας, φεύγει από εμάς, εννοείται ότι πάντα είμαστε εδώ, θα είμαστε από πάνω του, αλλά πλέον είναι ανοιχτό, προσβάσιμο σε όλους για να το δούνε, να το χαρούνε, να εκπαιδευθούν σε αυτό, να ψυχαγωγηθούν σε αυτό, να πάρουν πληροφορίες με διάφορους τρόπους, γιατί έχουμε φροντίσει, δεν είναι μόνο ο τρόπος έκθεσης των αρχαίων αντικειμένων, αλλά έχουμε φροντίσει να υπάρχουν τα εποπτικά κείμενα, τα οποία να είναι κατανοητά, σύντομα για το κοινό, ψηφιακά επίσης αρκετά, τα οποία υποστηρίζουν σε κάθε ενότητα σχεδόν το υλικό των προθηκών, τα αρχαία αντικείμενα, και βέβαια τις αναπαραστάσεις, οι οποίες διασπείρονται μέσα στον εκθεσιακό χώρο και καλύπτουν όλες τις πλευρές, θα έλεγα, του ανθρώπινου βίου των κατοίκων που έζησαν εδώ και χιλιετίες στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Ναι, είναι όλο του νομού, βέβαια και στο μουσείο το παλιό που λέμε, που στεγαζόταν στη Μονή του Αγίου Φραγκίσκου, ήταν πάλι εκθέματα από όλο το νομό. Και εδώ βέβαια συνεχίζουμε, εννοείται ότι είναι από κάθε σημείο του νομού, και βέβαια έχουν εμπλουτιστεί κατά πολύ. Από περίπου 2.500 που ήταν, είμαστε τώρα περίπου στις 3.500 εκθέματα, καθώς βγήκαν αρκετά από αυτά για πρώτη φορά από τις αποθήκες μας, από τα εργαστήρια συντήρησης, και εκτέθηκαν για το κοινό. Βλέπουμε ένα μουσείο πάρα πολύ σύγχρονο, που ουσιαστικά μόνο του αφηγείται την ιστορία. Ναι. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό κτίριο, πάνω στη μελέτη του Θεοφάνη Μπομπότη, του αρχιτέκτονα και των συνεργατών του. Και βέβαια και ο τρόπος έκθεσης των αντικειμένων, η μουσεολογική, η μουσεογραφική, όλα αυτά φροντίζουν προς αυτήν, είχαν στόχο δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι εύληπτο και κατανοητό για όλες τις ηλικίες και για όλες τις ομάδες του κοινού. Είμαστε κάθε μέρα, εκτός της Τρίτης, που θα είναι κλειστό, με ώρες λειτουργίας 8 με 8, 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Και επίσης να επισημάνω ένα ακόμη σημείο, δύο σημεία μάλλον του μουσείου, τα οποία ξέχασα, που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά, το ότι έχουμε δύο τραπέζια με απτικά εκθέματα. Τα απτικά εκθέματα σημαίνει τι? Ότι έχουμε ένα τραπέζι στην προϊστορική συλλογή, μία νησίδα και μία δεύτερη νησίδα στους ιστορικούς χρόνους, όπου πάνω υπάρχουν αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων με πινακίδες σε γραφή Μπράιγ, που δίνουν όλες τις πληροφορίες ελληνικά-αγγλικά, και μπορεί επίσης ο επισκέπτης με προβλήματα όρασης όχι μόνο να πάρει τις πληροφορίες από τις πινακίδες, αλλά και να πιάσει τα ίδια αντικείμενα για να κατανοήσει το σχήμα και τη λειτουργία τους.